Καλημέρα, κυρία Κομινάκα, από το πόρταλ 902.gr. Βουλευτής ΚΚΕ στο νομό Λέσβου. Έχουμε από τη νύχτα εξελίξεις άσχημες στο νησί με την φωτιά που εκδηλώθηκε στον καταβλισμό της Μόριας με αποτέλεσμα 12 περίπου, 13 θα μας πείτε εσείς, χιλιάδες μετανάστες να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο. Τι εικόνα έχετε εσείς από την κατάσταση που επικρατεί? Δυστυχώς είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα στη Λέσβο. Φωτιά ξεκίνησε αργά το βράδυ χτες, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι, με βάση τα χθεσινά νούμερα, ήταν 12.600 κάτι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Λέσβο. Δυστυχώς τα γεγονότα αυτά που εξελίχθηκαν χθες το βράδυ δεν είναι κάτι που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν μπορούσε να το φανταστεί, να το προβλέψει. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πώς θεωρούμε έλειψαν τα μέτρα το προηγούμενο διάστημα για να προλάβουν το ενδεχόμενο της εμφάνισης κρουσμάτων κορονοϊού και στο ΚΙΤ. Με αφορμή λοιπόν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έγιναν σε ένα μέρος του πληθυσμού και την εμφάνιση 35 κρουσμάτων χτες στη Μόρια, δημιουργήθηκε μία ανησυχία και σε αυτούς που ήδη φαίνεται όταν ανοσούν και στους υπόλοιπους 12.000 εγκλωβισμένους εκεί για το πώς τέλος πάντων κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μην εξελιχθεί σε πραγματικά μακελιό μέσα στην εκρηκτική κατάσταση στο νησί γενικότερα. Κυρία Κομινάκα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εδώ και καιρό από την πρώτη στιγμή είχε βάλει το θέμα καταρχήν των συνθήκων διαβίωσης των μεταναστών στους καταβλισμούς. Έτσι δεν είναι? Σοβαρά προβλήματα στη διαβίωση και με την πανδημία μια κατάσταση που επιδεινώθηκε. Έτσι είναι. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν τραγικές. Και πολύ πριν την πανδημία είχαμε επισημάνει τους κινδύνους επανειλημμένα με παρεμβάσεις και στη Βουλή. Η συλλογική φορείς υπήρχε μεγάλη ανησυχία στο νησί ήδη από την αρχή της εμφάνισης της πανδημίας, από τον πρώτο γύρο, ότι όλος αυτός ο συγκεντρωμένος πληθυσμός θα μπορούσε πραγματικά να εξελιχθεί σε μια υγειονομική βόμβα με πολύ επώδυνη συνέπειση και για τους ίδιους βέβαια τους εγκλωβισμένους και συνολικά για το νησί. Και μάλιστα σε μία περίοδο που σε όλο το νησί της Λέσβου υπάρχει αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο και υπάρχουν αυξημένα κρούσματα, ήταν, αν θέλετε, τουλάχιστον εγκληματικό από τη μεριά της κυβέρνησης, ότι την ώρα που σε όλους τους χώρους υποτίθεται ζητάει να κρατούνται μέτρα και αποστάσεις, να μην υπάρχει, είναι το τραγελαφικό ότι στη Λέσβου υπάρχει απόφαση να μην συγκεντρώνεται πληθυσμός άνω των 9 ατόμων. Είναι απαγορευμένος οποιαδήποτε συγκέντρωση άνω των 9 ατόμων. Και στη Μόρια, σε συνθήκες υγειονομικής βόμβας πολύ πριν την πανδημία, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε καθαρό ζεστό νερό όλοι αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να είναι δυνατόν να απομονωθούν σε περίπτωση που εμφανιστεί ένα τέτοιο κρούσμα, η κυβέρνηση συνέχιζε να αγνοεί τους μεγάλους κινδύνους που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και μάλιστα με ακόμα πιο προκλητικό το γεγονός ότι με την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος τις προηγούμενες ημέρες στη Μόρια, η μόνη ανακοίνωση που βρέθηκε να κάνει ο Υπουργός Μετανάστευσης ήταν ότι προχωράμε στην περίφραξη της Μόριας και στη δημιουργία του κλειστού κέντρου, με την επέκτασή του μάλιστα και στα γειτονικά κτήματα. Δηλαδή ως φάρμακο για πάσα νόσο παρουσιάζουν τα κλειστά κέντρα που σημαίνει το μόνιμο εγκλωβισμό χιλιάδων ανθρώπων στο νησί. Φαίνεται δηλαδή να αξιοποιείται και αυτή η κατάσταση, θα φανεί και τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες, για να προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός που ήδη υπήρχε για τη δημιουργία κλειστών κέντρων. Κάτι στο οποίο είχαν αντιδράσει και οι κάτοικοι, φυσικά το Κομμουνιστικό Κόμμα, κάτοικοι, φορείς, και είχαμε δει και πρόσφατα την αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται στο νησί. Δυστυχώς έτσι είναι και είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και αυτές τις ώρες που ουσιαστικά η κυβέρνηση θα έπρεπε και να παίρνει ταχύτερα μέτρα αλλά κυρίως να απολογηθεί για την κατάσταση που άφησε να εξελιχθεί στο νησί, κουνάει το δάχτυλο στους νησιώτες
λέγοντας μάλιστα προλίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έλεγε ότι αν είχαν αφήσει οι νησιώτες να δημιουργηθούν τα κλειστά κέντρα, θα είχαν αποφευχθεί αυτά τα γεγονότα. Λες και δεν θα δημιουργούνταν οι ίδιες εκρηκτικές συνθήκες όταν αυτά τα κρούσματα εμφανίζονταν σε ένα χώρο που θα ήταν εγκλωβισμένοι 12.500 άνθρωποι, αν ήταν και τόσοι και δεν γίνονται και παραπάνω στη συνέχεια, διότι η απόφαση από ό,τι φαίνεται είναι για να επεκταθούν και στα γύρω κτήματα το hot spot της Μόριας. Αντίστοιχα φαντάζομαι και στα υπόλοιπα νησιά. Άρα ενώ έχουν δείξει εγκληματική αδιαφορία όλο το προηγούμενο διάστημα και τώρα αρνούνται να υλοποιήσουν τη μόνη πραγματική λύση που θα ανακούφιζε και τους ίδιους τους χιλιάδες πρόσφυγες και τους κατοίκους των νησιών που πραγματικά δεινοπαθούν όλα τα προηγούμενα χρόνια, να απεγκλωβίσει μαζικά τους πρόσφυγες και μετανάστες, να τους μεταφέρει με ασφαλή τρόπο σε δομές ή σε χώρους φιλοξενίας ανοιχτούς, ανθρώπινους στην υπηρετική Ελλάδα για ένα μικρό χρονικό διάστημα και από εκεί με γρήγορους ρυθμούς να διεκδικήσει τη μετεγκατάστασή τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου γιατί είναι και συμβαίνει αυτό εκ μέρους της κυβέρνησης απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες? Γιατί η κυβέρνηση έχει αποφασίσει, όπως και η προηγούμενη βέβαια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να υλοποιήσει απαρέγκλιτα την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετατρέψει τα νησιά και τη χώρα σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Γιατί η αιμονή στο να εφαρμόζεται η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, μάλιστα σε συνθήκες τέτοιες που από την τουρκική πλευρά, από την τουρκική αστική τάξη φαίνεται η συνθήκη αυτή να έχει γίνει το πιο ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί που έχει στα χέρια της για να εργαλειοποιεί πρόσφυγες και μετανάστες και να ασκεί πιέσεις προωθώντας τα δικά της γεωπολιτικά συμφέροντα. Η επιλογή και η αιμονή των κυβερνήσεων και της σημερινής και της προηγούμενης να εφαρμόζουν κατά γράμμα μια απόφαση που ουσιαστικά την επιβάλλει, την επιλέγει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διατηρεί το εγκλωβισμό των χιλιάδων αυτών ανθρώπων στη χώρα μας, είναι τουλάχιστον για την απόφαση της αυτή η κυβέρνηση θα έπρεπε να λογοδοτήσει απέναντι στον ελληνικό λαό και βέβαια δημιουργεί αυτού του είδους τις εκρηκτικές συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο και τις ζωές των χιλιάδων ξεριζωμένων ανθρώπων που ενώ με τη συμμετοχή τους και η δική μας χώρα δυστυχώς και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια του ΝΑΤΟ δημιουργούν τις αιτίες του ξεριζωμού, στη συνέχεια επιβάλλουν και τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσής τους στο κέντρο κράτης σαν τη Μόρια, που είναι φαντάστος και για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε άθλιες συνθήκες. Αυτά βέβαια δημιουργούν και τις εκρηκτικές αντιδράσεις τους. Σωστά. Τι πρέπει να γίνει, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, οι προτάσεις του για αυτή την κατάσταση, για το μεταναστευτικό προσφυγικό θέμα? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει επανειλημμένα εκφράσει την άποψή του, ότι βέβαια σίγουρα πρώτα η βασική λύση, η βασική στάση που θα έπρεπε να κρατάει, που να διεκδικεί αν θέλετε το λαϊκό κίνημα, ο λαός, είναι η χώρα μας να απεγκλωβιστεί από όλες αυτές τους οργανισμούς, να σταματήσει να συμμετέχει στις επεμβάσεις και στις αιτίες που γεννούν, αν θέλετε, την προσφυγιά και τη φτώχεια. Και από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αναλάβει τις ευθύνες της για όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργήσει. Θα έπρεπε οι εγκλωβισμένοι πρόσφυγες και μετανάστες να μετακινηθούν με ταχείες διαδικασίες σε αντίθεση με τον απαράδεκτο κανονισμό του Δουβλίνου που επιβάλλει, αν θέλετε, την παραμονή του στην πρώτη χώρα εισόδου, να μεταφερθούν στις χώρες προορισμού του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς θεωρούμε ότι για να μπορέσει πραγματικά να εκλείψει, αν θέλετε, και αυτό το φαινόμενο και των επικίνδυνων μετακινήσεων αυτών των ανθρώπων, αλλά και του εγκλωβισμού τους στα νησιά και στη χώρα, θα έπρεπε όλη η διαδικασία καταγραφή στα αιτήματα ασύλου να γίνονται εκεί όπου είναι συγκεντρωμένοι οι πρόσφυγες και μετανάστες, δηλαδή στο έδαφος της Τουρκίας. Εκεί θα έπρεπε να μεταβούν οι υπηρεσίες ασύλου με ευθύνη του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξετάζουν τα αιτήματα και με ασφαλή τρόπο να μεταφέρονται οι άνθρωποι αυτοί
στις χώρες που επιθυμούν να πάνε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.